Ωραία πέρασε από τον Κωστένογλου και θέλει να φύγει μόνος του. Έρχεται να τον κλείσει ο Κοπιτσής. Κάνει το σούτ ο Νινιάδης και η ευκαιρία για τον Εθνικό. Διώχνει ο Ατματζίδης σε ετοιμότητα. Καραγιάννης για τον Σαβεύσκη. Και πάλι Καραγιάννης που κινείται πολύ όμορφα από την δεξιά πλευρά. Μπατίστα και έξοχη απέμβαση του Κάντα. Αποσοβεί ένα βέβαιο γκολ από αυτή την κεφαλιά σχεδόν εξ επαφής του Μπατίστα. Τον Ισαβεύσκη αφήνει στον Κετσπάγια ένα σουτ. Την μπάλα στο δοκάρι, στο κάθετο δοκάρι, στο σουτ αυτό του Κετσπάγια. Μπάλα κόντραρε σε κάποιο παίκ του Εθνικού και βρήκε το κάθετο δοκάρι του Κάντα. Και πάλι με συνεχόμενα κόρνερ έχει ξεκινήσει ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο. Τσάρτας πολύ καλό χτυπημένο και είναι το 1-0. Σε αυτό το θαυμάσιο χτύπημα κόρνερ του Βασίλη Τσάρτα. Απευθείας γκολ. Στο τέταρτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ανοίγει το σκορ εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια με αυτό το έξοχο χτύπημα κόρνερ φαλτσαριστό του Βασίλη Τσάρτα. Αναστασίου σε κενό τέρμα. Η μπάλα φτάνει στο γελαδάρι. Απευθείας στη σέντρα για την άλλη πλευρά είναι ο Καμίτσης. Το σουτ, την μπάλα ξυστά από το κάθετο δοκάρι του Ματζίδη. Μεγάλη ευκαιρία του Εθνικού. Τσάρτας ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Απευθείας δοκάρι οριζόντιο. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου είχε βρει το οριζόντιο δοκάρι. Αυτή τη φορά και πάλι οριζόντιο δοκάρι στο σουτ. Στο απευθείας αυτό το φάουλ του Τσάρτα. Μεγάλη νέα, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Και πάλι ο Τσάρτας. Και πάλι δοκάρι, αν είναι δυνατόν. Τρίτο φάουλ από την ίδια θέση. Τρίτο δοκάρι για τον Βασίλη Τσάρτα. Αυτή τη φορά κάθετο. Το κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Τσάρτα. Και αυτό καλοκτυπημένο. Δεν θα την πιάσει ο Κάντας. Κεφαλιά του μαλαδένει. Δοκάρι ο Μπατίστα. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Καμίτσης εκεί πάνω στη γραμμή. Απομακρύνει με το κεφάλι. Αυτό τον Σαβεύσκι. Που αφεύγει ωραία τον Τζιαούση. Άψογη τεχνική. Σαβεύσκι για τον Κετσπάγια είναι μόνος του και κάνει το 2-0. Ένας θαυμάσιος συνδυασμός. Τον Ισαβεύσκι. Απέφυγε με έξοχη ενέργεια τον Τσιαούση. Τροφοδότησε στο κέντρο ακριβώς της περιοχής του Κάντα. Τον Κατσπάγια. Ο Γεωργιανός δεν είχε πρόβλημα. Τέτα τέτ. Όλο το τέρμα ανοιχτό μπροστά του. Πλάσαρε τον Κάντα και έκανε το 2-0. Ο Τσάρτας. Κατσπάγια που δεν είναι offside. Σε καλή θέση ο Κατσπάγια. Πλασάρει και είναι το 3-0 για την ΑΕΚ. Εύκολη υπόθεση. Η αντεπίθεση αυτή της ΑΕΚ. Ο Τσάρτας έβγαλε τον Κετσπάγια μόνο του με τον Κάντα. Αυτός άψογο πλασέ. Άψογο πλασέ λοιπόν του Κετσπάγια και το 3-0. Δημητριάδης για τον Κετσπάγια. Μεγάλη ευκαιρία για το 4-0. Αναστασίου και Πετκόφσκι το 1-2. Πετκόφσκι κέρδισε μια κόντρα. Κάνει και την τρίπλα. Θέλει να μπει στην περιοχή και πέναλτι για τον Εθνικό. Η τρίπλα του Πετκόφσκι πάνω στον Κωστένογλου. Νινιάδη στην εκτέλεση αυτή του πέναλτι. Πλασάρι ξεγελάει τον Ατματζίδη και κάνει το 3-1. Μειώνει λοιπόν. Ο Νίκος Γκούμας, ΑΕΚ ο Νίκος 0-0. Σαβέσκι και Μπατίστα κοντά στην μπάλα για το φάουλο. Αυτό σε πολύ καλή θέση για τους γηπεδούχους. Ο Ντανιέλ Μπατίστα εκτελεί δυνατά και αποκρούει ο Γιουργούσης. Γίνεται το λάθος, Μπατίστα στριφογυρίζει με στην περιοχή και χάνει μοναδική ευκαιρία στο 15 να ανοίξει το σκορ για την ΑΕΚ. Ξεφεύγει ο Τσάρτας, θα κάνει βέβαια τη σέντρα, κάνει σιρτή μπαλιά με στην περιοχή για τον Κωστή, αυτός για τον Μπατίστα και άλλη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, Σαβεύσκι. Τσάρτας γυρίζει την μπάλα με στην περιοχή και ο Κωστής χάνει και αυτός μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μπατίστα για τον Κασάπη, για τον Κωστή, πολύ καλή ευκαιρία, η μπάλα στο δοκάρι και ο Γιωργούσης μπλοκάρει. Τσάρτας τώρα, σέντρα του Τσάρτα, από πολύ κοντά μπλοκάρει ο Γιωργούσης. Μια ακόμα σέντρα, κόβεται εύκολα από τον Ζαντάκη, ο Σαβεύσκης σε καλή θέση και πάλι αποκρούει ο Γιωργούσης. Φάουλ για τον Ιωνικό, Χατζηνικολάου, έγινε το λάθος. Προλαβαίνει και ο Κωστής, μέσα στην περιοχή ο Κωστής, κοντά τον Ταρακλίτσας και ο Παχατουρίδης, Κωστής πάντα. Γυρίζει για τον Μπατίστα. Μπατίστα μόνος του μες στην περιοχή και τον γκολ. Το 1-0 για την ΑΕΚ στο 52. Ο Ντανιέλ Μπατίστα μέσα στην περιοχή από την προσπάθεια του Κωστή που ξεκίνησε από λάθος των αμυντικών του Ιωνικού. Ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. Κωστής περνάει δεξιά. Τσάρτας. Καθυστερεί ο Τσάρτας. Τσάρτας απέναντι από τον Γιωργούση. Βγαίνει ο Γιωργούσης, χάνει την μπάλα και δίνει το πέναλτι ο διαιτητής Λάτσιος. Στο 55. Τσάρτας και Γιωργούσης. Και το 2-0 για την ΑΕΚ στο 56.
Βασίλης Τσάρτας και ΑΕΚ Ιωνικός 2-0. Χάτσκι βρίξει τον Τσάρτα και αυτός με ένα εκπληκτικό τακουνάκι τον Μπορμπόκη που ξεχύνεται δεξιά στην αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Η μπαλιά του φεύγει μπάλα, Μπατίστα μέσα στην περιοχή και το 3-0. Ένα πολύ ωραίο γκολ για την ΑΕΚ στο 60 ακριβώς. Από την παλιά του Μπορμπόκη από τα δεξιά, ο Νταλιέλ Μπατίστα μέσα από την περιοχή έκανε εύκολα το 3-0 για την ΑΕΚ. Επιμένει η ΑΕΚ, Κωστένογλου και τώρα Τσάρτας. Τσάρτας μέσα στην περιοχή ο Κωστής, Κωστής πάντα με τρίπλες, προσπαθεί ο Κωστής. Ανοίγει για τον Τσάρτα, 4-0 για την ΑΕΚ. Στο 62, μέσα σε 2 λεπτά η ΑΕΚ πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ. 4-0 λοιπόν για την ΑΕΚ στο 62. Τσάρτας δίνει ωραία για τον Μπατίστα, αυτός πατάει για τον Κωστή. Πλασάρει ο Κωστής, 5-0 για την ΑΕΚ. Ένας τρίαμος πραγματικός για την ΑΕΚ, 20 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι στο 70. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, τελικός αποδέκτης μπάλας ο Χρήστος Κωστής και 5-0 στο 70. Σαβεύσκι εκτελεί γρήγορα το φάουλ, τελευταίες στιγμές στον Νίκος Γκούμας. Ο Τσάρτας είναι μέσα στην περιοχή, αλλά πολύ πλάγια. Τσάρτας πάντα και ένα εκπληκτικό γκολ στη λήξη ακριβώς του αγώνα. Ο Βασίλης Τσάρτας βρίσκει μια τρύπα, θα λέγαμε, ανάμεσα στο Γιωργούς και στο Δοκάρι και περνάει την μπάλα για να κάνει το 6-0. Πέρασε την μπάλα στην περιοχή. Ο Μπατίστα πλασάρει το Στραχώσια. 0-1 η ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο με αυτή την καταπληκτική προσπάθεια από τον Τόνι Σαβεύσκι. Και ενώ ο Ντανιέλ Μπατίστα πανηγυρίζει τον γκολ που πέτυχε, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο σε αυτό το πρώτο αγώνα για το κύπελο, για την τρίτη φάση. Ο Σαβεύσκι πέρασε την μπάλα στην περιοχή για τον Μπατίστα, αυτός πλάσαρε. Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1 στο 20. Και τσπάγια, κόπηκε και πάλι Σαβεύσκι από τα αριστερά. Η σέντρα, ο Κωστής, η κεφαλιά, η μπάλα δοκάρει και γκολ. 0-2. Να λοιπόν η ΑΕΚ παίρνει το πολύ μεγάλο προβάδισμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. 0-2 με αυτή την κεφαλιά από τον Χρήστο Κωστή. Τρίτο γκολ για την ΑΕΚ στο 26 λεπτό. Πάλι ο Σαβεύσκι έχει την μπάλα, κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Μαρκάρει στο Σεκίο Κωστή. Δεν δυσκολεύεται να νικήσει για δεύτερη φορά το 300 να κάνει τα γκολ τη ΑΕΚ 2. Να φέρει την ΑΕΚ με το ένα πόδι στον επόμενο γύρο. Όμως είχε και συνέχεια. Το δεύτερο ημίχρονο η σέντρα από τον Μπορμπόκη. Χάνει την μπάλα στο 300. Ο Μπατίστα δεύτερο γκολ. Τρίτο για την ΑΕΚ. Πόδι στον επόμενο γύρο. Όμως είχε και συνέχεια. Το δεύτερο ημίχρονο η σέντρα από τον Μπορμπόκη. Χάνει την μπάλα στο 300. Ο Μπατίστα δεύτερο γκολ. Τρίτο για την ΑΕΚ. Στο 47ο λεπτό το 0-3. Εδώ είναι μια φάση που θα συζητηθεί. Ο Γιουσκόβιακ φεύγει με την μπάλα. Ο Μανολάς κερδίζει. Όμως ο κύριος Βέλιος του δείχνει δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα. Φαίνεται όμως στο replay ότι ο Μανολάς δεν ακουμπάει την μπάλα με το χέρι. Άρα μάλλον ήταν λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή. Και άλλη μια φάση θα συζητηθεί. Πέναλτι έδωσε ο κύριος Βέλιος σε αυτή την φάση. Ο Καραγιάννης έσπρωξε κατά τον κύριο Βέλιο τον Σαπάνη, όμως φαίνεται στο replay ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ίβιτσεφ στόχησε στο πέναλτι, έκανε το 1-3 στο 63ο λεπτό. Λίγο αργότερα η σέντα του Σαπάνη και πάλι ο Κωστένογλου σταματάει την μπάλα με το χέρι. Σωστή δεύτερη κίτρινη. Η ΑΕΚ συνεχίζει με 9 παίχτες τον αγώνα. Όμως ο Ολυμπιακός είχε και άλλη μια ευκαιρία λίγο αργότερα με τον Γιουσκόβια και έστειλε την μπάλα πάνω τα δοκάρια του Ατματζίδη. Η ΑΕΚ είχε απάντηση, αν και με 9 παίχτες, με τον Μπατίστα, πολύ όμορφο το σουτ. Βλέπουμε σε επανάληψη εδώ πετάγεται ως 300 και δόχνει την μπάλα σε κόρνερ. Της ΑΕΚ, στην περίοδο που ήταν προπονητής ο Γιάτζεκ Μοχ. Παλιά του Κωστένογλου για τον Σαβεύσκι και αυτός για τον Κετσπάγια. Ωραία ο Γεωργιανός, να σε θέση βολής, πλασάρει και το 0-1 από τον Τιμούρ Κετσπάγια. Να ο Γεωργιανός, τον βλέπετε πως πανηγυρίζει. Θα ξαναδούμε και πάλι την πολύ ωραία προσπάθεια του. Λεπτό, Εδεσαϊκός ΑΕΚ 0-1 με σκόρερ τον Κετσπάγια, ο οποίος πλάσαρε πολύ εύστοχα. Και ο πάγκος της ΑΕΚ, βλέπουμε και πάλι τη φάση πως βρέθηκε σε θέση βολής, κοντρόλ με το κεφάλι. Άψογη τεχνική από τον Γεωργιανό που κοντρόλαρε μπροστά από τον Σταφυλίδη, πλάσαρε τον εξελθόντα Ράμπουσιτς. Εδεσαϊκός ΑΕΚ λοιπόν 0-1 στο 5ο μόλις λεπτό. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Σαβεύσκι να βρίσκει τον Κετσπάγια και αυτός τον Τσάρτα. Τσάρτας, ωραία μπαλιά για τον Μαλαδένη που είναι μέσα στην περιοχή. Παράλληλη σέντρα, δεν μπόρεσε για την προβολή εκεί ούτε ο Μπατίστα ούτε ο Κωστής. Η μπάουλ με τον σπεσιαλίστα του είδους, τον Χρήστο Κόλεφ, θα προσπαθήσει και ισοφάρισε από τον Σάββα τον Κότσιφα. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Κόλεφ. Προσπάθησαν για την κεφαλιά εκεί στο κέντρο άμυνας μπροστά από τον Ατματζίδη. Και τον Ατματζίδη στο 15
έδεσα 21-1. Και από μια άλλη οπτική γωνία και πάλι η εκτέλεση του φάουλ από τον Κόλεφ που προσπάθησε για την κεφαλιά ο Ανδρεάδης. Είχε πέσει στο έδαφος ο Ματζίδης, η μπάλα στρώνεται στον Κότσιφα, αυτός πεσμένος. Εκεί θα μπλοκάρει την μπάλα ο Ματζίδης και θα δώσει για τον Μαλαδένη. Τσάρτας. Πάσα του Μαλαδένη για τον Μπατίστα, τσακετή όρθιος αυτός, βρίσκει τον Κωστή που με γρήγορη κίνηση θα κάνει το τακουνάκι για τον Κετσπάγι, αυτό σουτάρει, η μπάλα επάνω στον Ράμπο. Για το χέρι του δεν έδειξε τίποτα ο Ζαχαριάδης, να ο Κωστής τον Μαλαδένη, αυτός τον Τσάρτα. Και παλιά του Τσάρτα για τον Μπατίστα, αυτός για τον Κετσπάγια που πλασάρει τον Λάμπρισιτς, ο οποίος θα διώξει με το χέρι σε κόρνερ. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, και να πούμε ότι στα τρία προηγούμενα μάτς δεν υπάρχει τέτοιο αποτέλεσμα, δηλαδή η ισοπαλία με γηπεδούχο τον Εδεσαϊκό. Να ο Κετσπάγια σε καλή θέση που σουτάρει επάνω στο σώμα του Λάμπρισιτς για μια ακόμα φορά θετική επέμβαση. Εδεσαϊκός ΑΕΚ 1-1. Επανέφερε ο Ράμπουσιτς, πηδάει για την κεφαλιά, την κέρδισε ο Σαμπανάτζοβιτς από τον Ασιόπουλο, δεν μπορεί ο Καστανιώτης, κεφαλιά πάσα του Μπατίστα στον Τσάρτα, αυτός με μία για τον Κετσπάγια που μαρκαρίστηκε εκεί από τον Κουτσουρέ και έχουμε το φάουλ. Σάικ, ο Τιμπούρ Κετσπάγια θα εκτελέσει τώρα αυτό το κόρνερ για την ομάδα του. Προσπάθησε και ο Καστανιώτης με το κεφάλι να απομακρύνει, πλασάρει από κοντά ο Κωστής και ακόμα μία, η τρίτη, η τέταρτη αν θυμάμαστε καλά, μπόρεσε και να ξεφύγει. Από Μανολά και Κωστένογλου, Κασάπης, Σαμπανάτζοβιτς, θα γυρίσει για το Μαλαδένι. Αυτός θα βρει αμαρκάρισο στον χώρο του κέντρου τον Τσάρτα. Και από εκεί Κωστής, μπαλιά για τον Μπατίστα που σταμάτησε την μπάλα, προσπαθεί να δώσει για τον Σαμπανάτζοβιτς που σούταρε. Καλό το σούτ του Σαμπανάτζοβιτς και ο Κόλεφτος στα Σταφυλίδη. Παλιά του Σταφυλίδη για τον Ανδρεάδη, αυτός για τον Κουτσουρέ και πίσω στον Κόλεφ. Να ο Βούλγαρος αφήνει στον Σταφυλίδη, μπάλα κοντάρι πάνω στο Μαλαδένι, ο Σαβεύσκι κάνει πολύ ωραία ενέργεια εκεί, τελικά η μπάλα από τον Ασιόπουλο στον Κόλεφ με τον Μανολά, Κόλεφ λάθος, Κωστής Σαμπανάτζοβιτς. Παλιά του Τσάρτα για τον Μπατίστα, αυτός με τα κουνάκι προσπάθησε να βρει τον Κετσπάγια, τελικά ο Γιωργιανός κερδίζει. Τριπλάρει τον Κότσιφα, δίνει στον Μπατίστα. Μπατίστα με τον Λαδιάνα τον μαρκάρει, ξεφεύγει ο Μπατίστα, σέντρα, η μπάλα περνάει, όχι όμως δεν φτάνει στον Τσάρτα που ήταν αφύλακτος στην άλλη πλευρά. Έκοψε αρχικά ο Καστανιώτης, νέα σέντρα τώρα από τον Κασάπη. Θα βρει αυτή τη φορά τον Τσάρτα, τα κουνάκι αυτός για τον Κωστή. Κωστής μέσα στην περιοχή δεν ξεφύγει, μαρκάρεται από τον Τσόπτσι, θα βγάλει τη σέντρα, Μπατίστα από κοντά με το κεφάλι και γκολ. 1-2 λοιπόν προηγείται η ΑΕΚ με την πολύ ωραία αυτή κοντινή κεφαλιά του Ντανιέλ Μπατίστα. Θα ξαναδούμε και πάλι την φάση της επίτευξης του δεύτερου γκολ της ΑΕΚ. Για τον λοιπόν ο Τσάρτας εδώ θα κάνει το τακουνάκι για τον Χρήστο Κωστή, ο τελευταίος με πολύ ωραίο τρόπο θα ξεφύγει από τον Τσόπτσι, θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει ψηλά και ο Μπατίστα από κοντά με το κεφάλι παρά την προσπάθεια απόκρουσης του Ράμπουσιτς, η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα του, έτσι στο 36ο λεπτό, Εδεσαϊκός ΑΕΚ 1-2 με σκόρε τον Ντανιέλ Μπατίστα με κεφαλιά. Ανδρεάδη βγήκε όμως εκεί, αν και ο Ματζίδης μπλόκαρε και έδωσε στον Κασάπη και αυτό ο Σαμπανάτζοβιτς. Κασάπης, Σαμπανάτζοβιτς, διαρκή συναλλαγή θέσεων, συνεχείς πάσες από πλευράς παικτών της ΑΕΚ. Σαμπανάτζοβιτς τώρα για τον Κασάπη, στον Τσάρτα. Αφήνει αυτό στο Σαβεύσκι, έχει βγει ο Κασάπης και δέχεται την πάσα του Σαβεύσκι. Κασάπης στα σεντράρι, μπάλα περνάει, πιάνει την κεφαλιά ο Κωστής. Πάνω από τα δοκάρια του Ράμπουσιτς, ο Κωστής που τον βλέπετε να τα βάζει με την τύχη του. Για τον Τσόπτσι, με μία ο Κασάπης, κεφαλιά πάσα του Κετσπάγια για τον Σαβεύσκι, αυτός ηρεμεί το παιχνίδι, κοντρολάρει, βρίσκει τον Κωστή, αυτός τον Κετσπάγια, Κετσπάγια για τον Μπατίστα, ξανά μια παλιά που ο Τσόπτσι θα πετάξει την μπάλα πλάγια. Και ο Μανολάς για τον Σαβεύσκι. Μπαλιά του Σαβεύσκι, πολύ καλή για τον Κετσπάγια, μπαίνει ο Γιωργιανός μέσα στην περιοχή, είναι σε πλάγια θέση, σουτάρει παράλληλα, μπάλα περνάει out.
πολύ καλή και πάλι προσπάθεια. Πάσα του Σαβδεύσκη για τον Κασάπη. Κασάπης για τον Κωστή, κόπηκε αυτός από το λαδιά, η μπάλα στρώνει του Σαμπανάτζοβιτς και από εκεί στον Τσάρτα. Το δεκάρι το καλό της ΑΕΚ, μια παλιά για τον Κωστή και πάλι ο Τσάρτας με μία για τον Μπατίστα που σουτάρει απευθείας πεσμένο σάουτ. Και αυτός με μία για τον Βούζα. Παλιά του Οικονομίδη τώρα για τον Βούζα, δυνατή. Ο Κασάπης θα προλάβει, θα γυρίσει στο Σαβεύσκι. Ο Κωστής για τον Τσάρτα. Και αυτός για τον Κασάπη. Κασάπης παράλληλη σέντρα, Κωστής πιάνει το σουτ και πάλι πετάγεται ο Ράμπουζης, απομακρύνει αρχικά, αλλά στη συνέχεια ο Ντανιέλ Μπατίστα με το κεφάλι και πάλι σπρώχνει την μπάλα στα δίδια του Ράμπουζιτς στο 61ο λεπτό. Λοιπόν, με σκόρερ του τρίτου τέρματος της ΑΕΚ, τον Ντανιέλ Μπατίστα, εδεσαϊκός ΑΕΚ 1-3. Η πολύ καλή προσπάθεια αρχικά από τον Κασάπη. Θα ξαναδούμε και πάλι τη φάση. Να εδώ ο Μιχάλης Κασάπης που έκανε την παράλληλη σέντρα, έπεσε ο λαδιάς. Πιάνει το σούτ ο Κωστής. Η μπάλα απομακρύνθηκε από το Ράμπουζιτς, αλλά πραγματικά με κεφαλιά ψαράκι ο Μπατίστα την έσβρωσε στα δίχτυα στο 61, εδεσαϊκό ΑΕΚ 1-3. Και πάλι από μια άλλη οπτική γωνία τον Μπλοζόν και η κεφαλιά του Ντανιέλ Μπατίστα. Ο Κασάπης εδώ θα κάνει τη σέντρα, περνάει μπάλα, ο Κωστής προσπαθεί, ο Ράμπουζιτς απομακρύνει, δεν προλαβαίνει όμως να σηκωθεί και να ξαναπροσπαθήσει. Και πάλι σε μία ακόμη επανάληψη το χέρι του Ράμπουζιτς απομακρύνει αρχικά και ο Μπατίστα το 1-3. Μπαίνει, γυρίζει πίσω στο Ράμπουζιτς με τα πόδια ο τελευταίος για το κεφάλι του Τσολάκοβιτς που χάνει την κεφαλιά από τον Μαλαδένη. Κερδίζει την μπάλα ο Κωστής, μπαλιά για τον Μπατίστα, Μπατίστα δυνατό σουτ και 1-4. Να το hat-trick του Ντανιέλ Μπατίστα, ο Πορτογάλος, ο ελευθερωμένος ο Ντανιέλ Μπατίστα με ένα φοβερό σουτ, θα νικήσει και πάλι το Ράμπουζιτς, η ΑΕΚ πραγματικά. Με σκόρερ και πάλι τον Ντανιέλ Μπατίστα, βλέπουμε εδώ τον Μπατίστα να πιάνει ένα φοβερό βολέ από πλάγια θέση και ο Ράμπους φυσικά ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Τρέχει ο Κότσιφας, αλλά ο Μπατίστα με βολέ κυριολεκτικά καρφώνει την μπάλα στα δίδια του Ράμπουζιτς στο 66, εδεσαϊκό ΣΑΕΚ 1-4. Μπαλιά του Μανολά για το Σαβεύσκι. Προσποίηση από το Σαβεύσκι, ξέφυγε από τον Τσόπτσι, δίνει στον Κωστή. Κωστής Σαβεύσκι με μία και πάλι για τον Κετσπάγια. Μαρκάρεται από τον Κότσιφα. Και το λαδιά γυρίζει στον Σαβεύσκι. Αυτός και πάλι θα βρει τον Κετσπάγια, αυτός τον Κωστή που στριφογυρίζει. Θέλει να περάσει μόνος του και να σουτάρει. Σουτάρει και πράγματι το 1-5 από τον Χρήστο Κωστή. Πολύ καλή προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ. Αναλλαγή εκεί ανάμεσα σε Σαβεύσκι. Αρχικά και στον Κετσπάγια. Η μπάλα έφτασε στον Κωστή. Ο τελευταίος έκανε την τρίπλα, σούταρε δυνατά. 1-5 λοιπόν, διαστάσεις τριάμβου παίρνει η νίκη της ΑΕΚ εδώ στην Έδεσα. Περίληπος ο Ράμους, βλέπετε και πάλι την προσπάθεια του Κωστή, ο ελιγμός και το δυνατό σουτ. Ανήμπορος να αντιδράσει για άλλη μια φορά ο Ράμπουζιτς. Να εδώ ο Κωστής, τρίπλα και σουτ δυνατό στο 71, εδεσαϊκό ΑΕΚ 1-5. Από τον Κασάπη, Τσάρτας με τις μαγικές μπαλιές. Θα βρει πολύ ωραία τον Σαραβάκο, αυτός με μία. Δεν υπάρχει offside. Να ο Σαμπανάτζοβιτς τώρα που μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Δεσαϊκού. Σαμπανάτζοβιτς θα προσπαθήσει εκεί να περάσει τελικά. Ύστερα από κόντρα η μπάλα στα χέρια του Ράμπουζιτς. Και Βασίλης Βούζας. Μπαλιά για τον Ασιόπουλο, μες στην περιοχή ο τελευταίος παράλληλη σέντρα, ο Τσολάκοβιτς το 2-5. Το 2-5 από την πολύ ωραία ενέργεια του Γιώργου Ασιόπουλου που έκανε την παράλληλη σέντρα. Εδώ να μαρκάρεται από τον Μανολά, να ξεφεύγει, να κάνει την παράλληλη σέντρα, η μπάλα περνάει και από κοντά. Ποδοσφαιρική αυλαία του 1996 για την ΑΕΚ στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας με αντίπαλο της Κόντα Ξάνθης στο παιχνίδι. Οι παίκτες της Ξάνθης προσπαθούν να παίξουν
από πολύ κοντά τους αντιπάλους τους για να μην τους δώσουν την ευκαιρία να κάνουν συνδυασμούς. Τελικά τώρα εδώ φεύγει πολύ ωραία ο Κωστής με τον Σαβεύσκη, κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Τσάρτας δεν μπορεί να βάλει ούτε το κεφάλι ούτε το πόδι, όπως σήκωσε ψηλά το πόδι του το αριστερό για να κοντρολάρει την μπάλα. Τελικά είναι ο Κετσπάγια που δίνει προς στιγμήν τη λύση και κερδίζει και ένα φάουλ. 15ο λεπτό το φάουλ από τον Τσάρτα, η κεφαλιά από τον Κωστή και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Με θαυμάσιο τρόπο μετά από την ωραία σέντρα από το φάουλ του Τσάρτα, ο Κωστής ανενόχλητος καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το ΑΕΚ Ξάνθη 1-0 ακριβώς το 15ο λεπτό. Παλιά στον Τσάρτα. Τσάρτας για την ΑΕΚ που συνεχίζει να έχει ρυθμό και συνεχή πρωτοβουλία. Ο Τσάρτας, να δούμε, από πολύ μακριά κάνει το σουτ, δεν βρίσκει το στόχο. Ένα καλό σουτ από τον Τσάρτα στο 18ο λεπτό. Η μπάλα φτάνει στον Κετσπάγια. Τσάρτας, Κωστής προσπαθεί να περάσει, περνάει ο Κωστής μέσα στην περιοχή. Κάνει μια σέντρα σουτ, κόβει ο τερματοφύλακας ο Καρκάνης με εκτείναξη. Ο Τσάρτα που στρώχνει με το στήθος για τον Μπορμπόκη, ο οποίος με την ταχύτητα φεύγει μπροστά. Μπατίστα, το πέρασμα για τον Μπορμπόκη μέσα στην περιοχή. Ο Μπορμπόκης πλασάρει, αλλά έρχεται πάνω στο πλασάκι για τον Τσάρτα. Με την μπάλα στο αριστερό πόδι. Κάνει τη σέντρα για τον Μπατίστα μες στην περιοχή. Ο Μπατίστα δεν μπορεί να σουτάρει. Κάνει την προσπάθεια για τον Κωστή, ο οποίος έκανε την προσποίηση, δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ. Συνεχίζει τη φάση με τον Κετσπάγια να μπαίνει μες στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Out. Μια καλή φάση, μια ωραία φάση διαρκείας. Χάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ την μπάλα και φεύγει στην αντεπίθεση ο Νέτσας, ο οποίος κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο γάμα. Ένα εκπληκτικό γκολ πραγματικά για την Ξάνθη που ισοφαρίζει στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου με τον Νέτσα, ο οποίος πήρε την μπάλα, προχώρησε λίγο και εν κινήσει έκανε ένα σούτ σε ένα σημείο που πολύ δύσκολα κάποιος τερματοφύλακας θα μπορούσε να αντιδράσει και έτσι κάνει το ΑΕΚ Ξάνθη 1-1. Χις, Τσάρτας και Σαβεύσκη έτοιμοι για αυτό το φάουλ. Η μπάλα περνάει out από τον ο Σαμπανάτζοβιτς και Τσπάγια στον Βλάχο. Βλάχος που διανύει αρκετά μέτρα, κάνει μια σέντρα σε ένα σημείο που είναι ο Κωστής, κάνει την κεφαλιά ο Κωστής. Η μπάλα βρίσκει το πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού, ίσως και το χέρι του τερματοφύλακα Καρκάνη και έτσι έχουμε. Βλέπουν τους αντιπάλους τους να κλείνονται σε μία γραμμή μέσα και έξω από την μεγάλη τους περιοχή. Ο Κετσπάγια προσπαθεί να περάσει. Μπατίστα στρώνει για τον Κετσπάγια. Μπαίνει αυτός μες στην περιοχή. Κάνει το σούτο Μπατίστα και εντυπωσιακά ο Καρκάνης στέλνει. Κασάπης βγαίνει γρήγορα. Τσάρτας έχει χώρο μπροστά του, να δούμε τι θα κάνει. Πατάει την μπάλα για τον Κασάπη. Κασάπης κάνει μια σέντρα. Μπαίνει ο Τσάρτας μες στην περιοχή. Κάνει το σούτ. Κάνει και το 2-1 για την ΑΕΚ. Και βέβαια ακούτε τις ζητοκραυγές των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι λυτρώνονται από την αγωνία περίπου 6 με 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Τσάρτας κέρδισε την μπάλα, την άλλαξε με τον Κασάπη, προχώρησε μέσα στην περιοχή. Ο Κασάπης του την πέταξε στο κατάλληλο σημείο. Ο Τσάρτας ψύχρεμα με αριστερό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για να κάνει έτσι το ΑΕΚ Ξάνθη 2-1 στο 83ο προς 84ο λεπτό του αγώνα. Δημητριάδης, να δούμε, επιχειρεί το σούτ από μακριά, αποκρούει η μπάλα, έρχεται ο Τσάρτας να την προωθήσει στο τέρμα, αλλά προλαβαίνει και δίνει λύση. Ο Σαμαράς, η μπάλα δεν έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο, επιμένει ο Σαραβάκος. Σαραβάκος που κρατάει την μπάλα, τη φέρνει πίσω στο Κετσπάγια. Κετσπάγια δεν επιχειρεί το σούτ, Μπορμπόκης. Τσάρτας με το δεξί, είναι κοντά στο τέρμα, επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και δεν μπορεί ο Σαραβάκος από τη γραμμή σχεδόν να την προωθήσει στα δίχτυα, καθώς είχε ένα βήμα μπροστά. Μια φάση από αυτές που πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει αν δεν υπάρχουν ένα και δύο και τρία replay. Τώρα είναι το σουτ του Κετσπάγια που φέρνει την μπάλα out. Μια φάση που σπάνια βλέπουμε, καθώς ο Τσάρτας ελήχθηκε, έκανε το σουτ με το δεξί. Η μπάλα πήγε στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού και σκάζοντας κάτω, ο Σαραβάκος ήταν ένα βήμα μπροστά. Προσπάθησε να τη σπρώξει με το κεφάλι, αλλά η μπάλα δεν μπήκε στο τέρμα. Ο Τσάρτας είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Καραγεωργίου κόβει, Ζαλέσκι πιο μακριά.
Παίρνει ο Κετσπάγια την μπάλα. Κάνει το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι για δεύτερη φορά στην οριζόντια δοκό και σκάει έξω από τη γραμμή για να απομακρυνθεί από... Τουρσουνίδης, ο Κωστένο Λουβίγια από την άμυνα, κέρδισε την μπάλα. Τσάρτας. Σαμπανάτσοβιτς. Κετσπάγια, Τσάρτας, η παλιά, να δούμε αν θα την προλάβει ο Μπορμπόκης, την πρόλαβε φυσικά. Μια προσποίηση και τώρα η σέντρα, πέρασε η μπάλα ο Κωστής, σε καλή θέση ο Μιχόπουλος, λέει όχι όμως το γκολ. Και στο replay, προηγούμενη φάση, πέρασε η μπάλα, έφτασε στον Κωστή, που έπιασε το αδύναμο σουτ, η μπάλα έχασε και μέρος από τη δύναμή της. Πρωτοβουλία των κινήσεων. Έγινε το λάθος. Σαμπανάτσοβιτς διόρθωσε τα πράγματα. Μπατίστα. Πολύ ωραία ενέργεια του Ντανιέλ Μπατίστα που μπήκε στην περιοχή. Έκανε το σουτ. Υπέροχη επέμβαση από τον Μιχόπουλο. Συγχαρητήρια για τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Αλλά πολλά πολλά χειροκροτήματα για τον Ντανιέλ Μπατίστα. Κοιτάξτε εδώ. Με τι ωραίο διασκελισμό. Σήκωσε το δεξί πόδι. Έφυγε πραγματικός κεραυνός. Εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα όπως βλέπετε κατέληξε στον Κετσπάγια και στη συνέχεια στον Σαμπανάτσοβιτς. Μπορμπόκης σε έναν ελεύθερο ρόλο. Ατομική ενέργεια του Μπορμπόκη μπήκε στην περιοχή, μαρκαρίστηκε και ο διαιτής καταλογίζει το πέναλτι. Ο Βασίλης Τσάρτας στην εκτέλεση. Δεινός εκτελεστής από το σημείο του.